Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πρεμιέρα σήμερα για τη νέα κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει το στίγμα της επόμενης περίοδου στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Καλύτερη μισθή, καλύτερη υγεία, καλύτερο κράτος είναι η στόχευση με τις προσδοκίες, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, να είναι πολύ υψηλές. Στην καρδιά του κυβερνητικού προγράμματος για τη δεύτερη τετραετία βρίσκεται η οικονομία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και η ανακούφιση των πολιτών. Καλά τις τέσσερις γενικές μας κατευθύνσεις, καλύτερη μισθή, καλύτερη δημόσια υγεία, ένα καλύτερο κράτος, μια καλύτερη ζωή σε μια ισχυρή Ελλάδα. Προφανώς το πρόγραμμά μας είναι πολύ πιο πλούσιο και πολύ πιο ευρύ. Θα αναλυθεί εκτενώς στις προγραμματικές δηλώσεις. Μπροστά σας βρίσκονται ήδη οι γνωστοί μπλε φάκελοι, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν όλες τις προτεραιότητες ανά χαρτοφυλάκιο. Να πω μόνο ενδεικτικά ότι συνολικά σε αυτούς τους μπλε φακέλους συμπεριλαμβάνονται 120 μεταρρυθμίσεις, 79 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης, αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στην υλοποίηση αυτών των οροσήμων για ευνόητους λόγους, αλλά και 959 συνολικά επιχειρησιακές δράσεις. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά συγκροτούν ένα εξαιρετικά συνεκτικό και πλούσιο κυβερνητικό σχέδιο με ορίζοντα τετραετίας. Θέμα χρόνου είναι οι ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα των προτάσεων για την αλλαγή σελίδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πληροφορίες θέλουν τον κύριο Τσίπρα να εισηγείται άμεσες διαδικασίες εκλογής ηγεσίας από τη βάση και αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης πάντως προκρίνουν το σενάριο διαλόγου σε βάθος για τα αίτια της ΣΥΤΑΣ και συνέδριο το Νοέμβριο μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Για ακόμη μία φορά, ο Ηλίας Κασιδιάρης εμφανίστηκε προκλητικός μέσα από τη φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καταδικασμένος Χρυσαυγίτης, ο οποίος στήριξε το κόμμα Σπαρτιάτες, το οποίο μπήκε τελικά στη Βουλή, θα καταθέσει αίτηση αποφυλάκησης τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Άγνωστο παραμένει πάντως αν θα κατατεθεί κάποια ένσταση στο εκλογοδικείο για την υποκρυπτογράφηση της ηγεσίας Κασιδιάρη στους Σπαρτιάτες, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να τους οδηγήσει εκτός Βουλής. Στη Γαλλία, κύμα οργής έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 17χρονου οδηγού από πυρά αστυνομικού στη διάρκεια ελέγχου για τροχαία παράβαση σε προάστιο του Παρισιού. Η οικογένεια του θύματος καταγγέλει πως η εκδοχή των αρχών, ότι δηλαδή οι αστυνομικοί κινδύνευσαν και γι' αυτό άνοιξαν πυρ, δεν ευσταθεί. Ενώ ο αστυνομικός που πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό έχει συλληφθεί. Μετά το περιστατικό, βία επεισόδια ξέσπασαν στα προάστια του Παρισιού που συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο αστυνομικός πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής τον 17χρονο οδηγό μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο νεαρός αλγερινής καταγωγής οδηγεί το όχημα για λίγα μέτρα και καταλήγει επάνω σε πινακίδα στο προάστιο Ναντέρ του Παρισιού. Εκεί αφήνει την τελευταία του πνοή. Είναι μόχρης. C'est fini pour lui. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Η είδηση του θανάτου του 17χρονου Ναέλ εξαπλώνεται αστραπιαία και δεν αργούν να ξεσπάσουν επεισόδια. Νεαροί επιτίθενται με πέτρες κατά αστυνομικών που φτάνουν στην περιοχή. Πυρπολούν οχήματα στην Αντέρ με τις δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν χρήση χημικών. Οι αστυνομικοί είχαν σταματήσει το νεαρό για έλεγχο, ισχυριζόμενοι πως παραβίασε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. An eyewitness filmed the police performing the check, one pointing a gun at the driver. When Niall began to leave, the officer fired, killing the teenager. Τα επεισόδια εξαπλώθηκαν και σε άλλα προάστια του Παρισιού μέσα στη νύχτα. Ομάδες νεαρών εκτόξευσαν φωτοβολίδες εναντίον των αστυνομικών που απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Το δημαρχείο στο προάστιο Μαντ Λαζολί τυλίχθηκε στις φλόγες. Τουλάχιστον 30 διαδηλωτές συνελήφθησαν σε 25 ανέρχονται τραυματίες στη διάρκεια των επεισοδίων. Et vous dire que évidemment j'appelle au calme. J'appelle à la vérité de l'enquête judiciaire bien évidemment le plus rapidement possible. The police's original version of events claimed that the driver tried to hit the officers, but video showed them beside the car holding the driver at gunpoint threatening to shoot. Ο 38χρονος αστυνομικός που σκότωσε το 17χρονο έχει συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.
Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος καταγγέλει πως οι αστυνομικοί δεν κινδύνεψαν ούτε στιγμή από τον νεαρό οδηγό. The shot did not fall under regulations. The officer would have to be in danger, and this was not the case as we can clearly see in the video. The officers are beside and not in front of the vehicle. So the police version of events that their lives were in danger has already been categorically disproven by this video. Πρόκειται για το δεύτερο θάνατο οδηγού από πυρά αστυνομικών μέσα στο 2023 στη Γαλλία. Μόνο πέρυσι, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοια περιστατικά από σφαίρες των δυνάμεων ασφαλείας. Τουλάχιστον 9 είναι οι νεκροί και 56 οι τραυματίες μετά από βομβαρδισμό με πυράβλους στο κέντρο της πόλης Κραματόρσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Μεταξύ των θυμάτων και 3 παιδιά. Τα ρωσικά μέσα μαζικής επικοινωνίας μιλούν για χτύπημα που είχαν στόχο μισθοφόρους, κάνοντας λόγο για 3 μισθοφόρους από την Κολομβία μεταξύ των βαριά τραυματιών. Οι επιθέσεις στο μέτωπο κλιμακώνονται την ώρα που ο Λουκασένκο περιγράφει πως έπεισε τον Πούτιν να μην εξολοθρεύσει τον επικεφαλής της Βάγνερ, ο οποίος βρήκε άσυλο στη Λευκορωσία. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τη Ματίνα Παπαδέα. Καλό απόγευμα σε όλους.